Η μνήμη του ανθρώπου που συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, του αστήρευτου μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή Μίκη Θεοδωράκη, τιμήθηκε σήμερα στο κημητήριο του Γαλατά στα Χανιά. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που είμαστε εδώ. Ο παππούς είναι μια αγκαλιά για όλους και θα είναι μια αγκαλιά για όλους. Και κάθε χρόνο που έρχομαι εδώ αισθάνομαι αυτό το πράγμα, ότι είναι ο ήλιος μας πραγματικά, με το που φτάνουμε στο Γαλατά. Στο ετήσιο μνημόσυνο που τελέστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης, το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Χανίων, η Αντιπεριφέρεια και ο Παγκρίτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, μέλη της οικογένειας και άνθρωποι που γνώρισαν τον αξεπέραστο δημιουργό, μίλησαν για τη διαχρονική παρουσία του. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί είναι πάντα εδώ μαζί μας. Αυτό. Και κάθε φορά που πηγαίνουμε και σε ένα απλό μικρό ταβερνάκι, ακούγοντας τη μουσική του, είναι σαν να μας αγκαλιάζει. Κάθε φορά, όλους μας. Η απουσία του δεν είναι αισθητή, διότι είναι πάντα παρόν. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι πάντα παρόν όταν η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πόλεμο, όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται, όταν οι άνθρωποι πονάνε, όταν οι άνθρωποι υποφέρουν. Η Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, αναφέρθηκε στη μνημειώδη πορεία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, υπενθυμίζοντας πως το 2025, οπότε και συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή του, έχει ανακηρυχθεί έτος αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη. Και πράγματι, η προσφορά του και το έργο του συνεχίζει και θα συνεχίζει η ΕΣΑΗ να εμπνέει, να επιδρά και να υπογραμμίζει την αστήρευτη δύναμη της μουσικής, αλλά και τους διαρκείς αγώνες που απαιτούν οι αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του ανεκτίμητη παρακαταθήκη. 3 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη, αυτόν τον οικουμενικό Έλληνα, τον άνθρωπο της Επανάστασης, της τέχνης, του πολιτισμού και της πολιτικής. Πέρα από ότι ήταν τεράστιο μουσικοσυνθέτης με παγκόσμια εμβέλεια, ήταν και ένας άνθρωπος σύμβολο για πολλούς λαούς και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για ελευθερία και δημοκρατία. Την τελετή πλαισίωσε η παιδική νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων της Κέρκυρας. Να αποτίσουμε αυτόν τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη που κατορθώνει και συγκινεί Έλληνες και όλους τους κατοίκους, σε όλη την οικουμένη, όλους τους πολίτες με τη μουσική του και με τα μηνύματα και τα νοήματα που δίνονται μέσα από αυτή. Είμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε όλα όσα προσέφερε στην χώρα μας, όπου η φήμη του δεν έμεινε στα στενά όρια της Ελλάδος αλλά σε όλο τον κόσμο. Συγκινητικές ήταν και σήμερα οι εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου που άφησε λουλούδια στο μνήμα του μουσικοσυνθέτη.